πραγματικά. Τι να πω, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στα υπόλοιπα μας θέματα, έχεις πολλά. Στις πινακίδες που επιτέλους τοποθετήθηκαν στις εισόδους του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας. Τοποθετήθηκαν, κυρίες και κύριοι, πινακίδες. Και από τη Δευτέρα παίρνει μέτρα η τροχέα, δηλαδή όποιος υπερβαίνει τα όρια, αυτά τα που δίνει ο Δήμος μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, είναι μια απόφαση που ίσχυε, έτσι, δεν την πήρε τώρα την απόφαση αυτή, δηλαδή πόσα μέτρα πρέπει να είναι το όχημα, τι βάρος μειχτό πρέπει να έχει, που γράφει η αστυνομία για τις συγκεκριμένες ώρες. Γιατί δυστυχώς το κέντρο, το ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας έχει γίνει ένα απέραντο κυκλοφοριακό χάος. Έχει υπάρχει ένα απέραντο κυκλοφοριακό χάος στις πρωινές ώρες. Λοιπόν, από τη Δευτέρα ξεκινάνε τα μέτρα. Να ακούσουμε το τι μας είπε ο κ. Κουλημένος. Και οι ώρες είναι καθορισμένες. Είναι στις πινακίδες που είναι που έχει τη σήμανση. Δηλαδή στο αστικό πινέτα και στο περιθαλμετοβάνο. Και στη σκυλιά. Κάτι σήμανση. Μέχρι και 9.30 το πρωί. Τα οχήματα θα είναι μέχρι 4 τόνους. 4 τόνους. Και το μέγιστο μήκος των οχημάτων 4,5 μέτρα. Το μέγιστο μήκος των οχημάτων. Ό,τι πέρα από αυτό και πάνω από αυτό θα αντιμετωπίσει η δική μας ισχυρή βούληση και τη συνεργασία της αστυνομίας το φαινόμενο να εκλείψει. Εμείς δεν μπορούμε να πληρώνουμε συνέχεια τα σπασμένα από την ανεξέλεκτη είσοδο των οχημάτων. Προχτές είχαμε καθίζηση του οδοστρώματος και ανακατασκευή του πλακώστρωτος μέσα στη διάσκεψη. Στην Νικηφόρο δεν το είχε. Εξαιτίας. Και δεν έκανε το λιγότερο σε σχέση με την ασφάλεια. Και για ασφάλεια. Δεν ήταν θέμα ασφάλεια. Το οποίο και μετά τις 9.30 μέρες ο καθένας πρέπει να εκμαθεί. Και τα θέματα. Σε πεζόδρομους. Και τα θέματα. Αυτό είναι σημαντικό. Έχουμε τώρα διαμορφώσει μια σχέση συνεργασία με την αστυνομία. Τέτοια. Που δεν αφήνει κανένα περιθώριο να έχουμε διαφορετική μετακίνηση των πραγμάτων, διακίνηση των πραγμάτων σε σχέση με αυτό το οποίο διακινήσουμε δημόσια. Η βούλησή μας είναι καθαρή, ασυμβίβαστη, δεν θα επιτραπεί η ανεξέλεκτη είσοδο οχημάτων στη Μαγιά Πολύ. Πολύ. Και πρέπει να πούμε για την τροχιά Κέρκυρας ότι πάρα πολύ άμεσα. Έτσι, προχώρησε σε αυτή την κίνηση και για τις πινακίδες, γιατί το έχεις πει και στην προηγούμενη εβδομάδα. Τον διοικητή της τροχιάς, ο κ. Κωνστάνης Γιώργος, ο οποίος το έχει πάρει σε στάδιο θέμα, μακάρι να έχει όργανα της τροχιάς και να αυτούς που παρανομούν κατ' εξακολούθηση, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει, τους ακουμπάει τίποτα. Αυτό. Να πάνε τις πίσω. Δεν ξέρω αν τις βρίσκουμε, δεν ξέρω, θα τις βρίσκω, θα δούμε τι θα κάνουμε. Επειδή είναι επιχειρηματίες